Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο που θα μιλήσουμε για μαλλιά. Ξέρετε ότι τα αγαπώ τα μαλλιά μου, ξέρετε ότι μου αρέσει να κυκλοφορώ στον δρόμο και να βλέπω άλλες γυναίκες έτσι με περιποιημένα μαλλιά, όχι γυναίκες που έχουν βγει από το κομμωτήριο, νεόμαι ωραία, ενυδατωμένα, καθαρά μαλλιά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και προσπαθώ και εγώ να τα περιποιούμε όσο πιο πολύ μπορώ. Κάθε βράδυ βάζω την ενυδατική μου στα μαλάκια μου. Δεν κοιμάμαι αν δεν βάλω ενυδατική στα μαλλιά μου, να σας πω την αλήθεια. Και επειδή όλες λίγο πολύ θα έχετε καταλάβει ότι το Σεπτέμβρη, γυρνώντας από τις διακοπές, τα μαλλιά μας είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πιο ατίθασα, πιο ξηρά, πιο ταλαιπωρημένα, ίσως και αφυδατωμένα. Θα το έχετε παρατηρήσει και το ότι βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ελάτε για κούρεμα από Σεπτέμβρη, οπωσδήποτε, λίγο να καθαρίσουμε τις άκρες. Είναι πάρα πολύ λογικό γιατί και το αλάτι και ο ήλιος και το χλώριο ταλαιπωρούν πάρα πολύ τα μαλλιά. Εγώ έχω εδώ πέρα διάφορα tips τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, τα οποία έκανα στην Καλαμάτα, λειτουργήσανε και θα τα κάνω εννοείται και στις επόμενες διακοπές. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα, κάτι το οποίο δεν κοστίζει καθόλου και μπορείτε όλοι να το κάνετε και σας το λέω κάθε χρόνο, είναι να ξεπλένετε τα μαλλιά σας αφού βγείτε από την θάλασσα ή από την πισίνα. Δηλαδή, αν έχετε μπει στη θάλασσα και έχετε κάνει τις απλωτές σας και τα μακροβούτια σας και έχουν βραχεί τα μαλλιά αντίστοιχα και στην πισίνα, με το που βγείτε, πηγαίνετε στην ντουζιέρα και βρέξτε τα μαλλιά σας να φύγει και το χλώριο και το αλάτι. Αν πάτε σε κάποια παραλία η οποία δεν είναι οργανωμένη, αν υπάρχει δυνατότητα, πάρτε ένα μισή λίτρο μπουκάλι, ας πούμε, γεμίστε το με πόσιμο νερό και ξεπλύνετε τα μαλλιά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά το αλάτι και το χλώριο μόνο καλό δεν κάνουν στα μαλλιά μας, ειδικά το χλώριο, παιδιά, όπου θα ήθελα πολύ να σας να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό μιας φίλης ξανθιάς, ξανθομαλούσα, φίλη η οποία την πρώτη χρονιά του κορονοϊού, το 2020, επισκέφθηκε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει ξαναπάει στο παρελθόν και μάλλον άλλαξαν οι κανόνες, τις πισίνες, δεν γνωρίζω τι έγινε και είχε παραπάνω χλώριο από όσο θα έπρεπε και δεν θέλω να σας πω την κατάληξη των μαλλιών της. Δεν θα το μοιραστώ μαζί σας για να μην σας τρομάξω, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα και δεν κοστίζει καθόλου. Απλά λίγο νεράκι. Δεύτερο βήμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα κάνω μια παρένθεση. Να σας πω ότι αν η ντουζιέρα που θα πάτε επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε και σαμπουάν, καλό είναι να κάνετε και ένα χέρι σαμπουάν. Εγώ, ας πούμε, στην Καλαμάτα που είχα πάει, στο beach bar που συχνάζαμε συνέχεια, επιτρεπόταν το σαμπουάν στις ντουζιέρες και είχαν και δικά του σαμπουάν. Είχε και τα αγαπημένα μου. Ένα από τα αγαπημένα μου είχε τη Σορζένε αυτό με την πύρα και μου σιχομύριζαν και τα μαλλιά μου. Οπότε, καλό θα είναι να κάνετε έτσι και ένα χέρι πέρασμα με λίγο σαμπουάν. Λοιπόν, οπότε το δεύτερο βήμα και από τα πιο σημαντικά είναι να έχετε μαζί στην τσάντα θαλάσσιας μία μάσκα. Μία μάσκα που εσείς ξέρετε ότι κάνει καλό στα μαλλιά σας, μία μάσκα που σας έχει προτείνει η κομμωτριά σας, ο κομμωτής σας, δεν γνωρίζω σε τι πάτε. Τέλος πάντων, χωρίς λόγο αυτό το είπα. Μία μάσκα που να ξέρετε ότι σε εσάς κάνει καλό. Θα σας πω εγώ τι κάνει καλό σε μένα, θα σας πω εγώ ότι έχω παρατηρήσει ότι στα μαλλιά μου λειτουργεί και χρησιμοποιώ τους τελευταίους μήνες και έχω λατρέψει και για το αρωμά του, το οποίο μοσχομυρίζει όλος ο τόπος και όπου πάω μου λένε τι μυρίζει έτσι, πιο άρωμα είναι αυτό και τους λέω δεν είναι άρωμα, είναι τα μαλλιά μου, αλλά και γιατί κάνει τρομερή δουλειά και ξεμπλέκει τα μαλλιά μου πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ χρησιμοποιώ τη L'Oréal Professionnel τη σειρά Pro Longer. Χρησιμοποιώ και το σαμπουάν, χρησιμοποιώ και τη μάσκα, χρησιμοποιώ και την leave-in κρέμα. Αυτή την κρέμα βάζω και κάθε βράδυ στα μαλλιά μου σαν ενυδατική. Αυτή συγκεκριμένη είναι 9-1 νομίζω κιόλας, γιατί κάνει και θερμοπροστασία και διάφορα άλλα πράγματα. Είχα αυτή τη μάσκα, είχα πάρει ένα πιο μικρό βαζάκι, γιατί παίρνω τη μεγάλη συσκευασία, γιατί είναι αρκετά ακριβές, οπότε δεν συμφέρει και θεωρώ ότι συμφέρει καλύτερα η μεγάλη συσκευασία. Είχα βάλει κάποιες κουταλιές μέσα στο βαζάκι και το είχα αυτό το βαζάκι μέσα στην τσάντα θαλάσσης και κυκλοφορούσα με αυτό σε όλη την Καλαμάτα. Με το που έβγαινα από τη θάλασσα, έτρεχα στο ντουζ. Ξέπλαινα τα μαλλιά μου, στράγγιζα, έβαζα αρκετή ποσότητα και το άφηνα στα μαλλιά μου μέχρι να φύγω και να γυρίσω στο σπίτι, στο ξενοδοχείο, να κάνω το μπανάκι μου. Είναι πολύ σημαντικό να ενυδατώνετε τα μαλλιά σας στην παραλία. Πάρα πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάτε. Δείτε ποια είναι η αγαπημένη σας μάσκα. Σίγουρα έχετε μια μάσκα όλα στο σπίτι. Πάρτε την μαζί σας και κάντε το και θα με θυμηθείτε. Τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το βήμα είναι τα αντιλιακά μαλλιών. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι κυκλοφορούν έξω πάρα πολλά αντιλιακά μαλλιών πλέον. Εγώ θα σας βάλω εδώ πέρα να δείτε ποιο είναι το αντιλιακό που εγώ επέλεξα να έχω στις διακοπές μου φέτος, αν θέλετε έτσι να πάρετε μια ιδέα. Όμως, αν δεν έχετε κάποιο αντιλιακό μαλλιών στο σπίτι ή δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε κάποιο, χρησιμοποιήστε στα μαλλιά σας το αντιλιακό που βάζετε στο σώμα σας. Αρκεί
να είναι σε μορφή κρέμας. Μην βάλετε λαδάκι καλύτερα. Ή σίγουρα μην βάλετε αυτά τα λαδάκια μαυρίσματος που είναι με 10 δίκτυ προστασίας κλπ. Το κάνετε αυτό, γιατί θα λειτουργήσει όπως και στο σώμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε, αν έχετε έτσι ένα 50 αντιλιακό σε σπρέι που θα είναι και πιο εύκολο, ψεκάστε τα μαλλιά σας, δεν παθαίνουν τίποτα. Εγώ το έκανα για πάρα πολλά χρόνια αυτό, μου το είχε προτείνει η φίλη μου η Ελένη που ασχολιόταν με την κομμωτική ένα φεγγάρι. Και από τότε δεν βγαίνω στην παραλία χωρίς αντιλιακό μαλλιών. Τέταρτο, εννοείται μόλις γυρίσετε στο σπίτι είτε στο ξενοδοχείο να λουστείτε, να βάλετε τη μασκούλα σας και μετά να βάλετε μια ενυδατική κρέμα μαλλιών. Εγώ θα σας ξαναβάλω εδώ πάλι τη φωτογραφία με την ενυδατική κρέμα μαλλιών που εγώ αγαπώ και σας προτείνω, σας την προτείνω πάρα πολύ, σε εσάς που θέλετε να μακρύνετε τα μαλλιά σας και σε εσάς που τα μαλλιά σας δεν ξεμπερδεύονται με τίποτα. Και το σαμπουάν και η μάσκα και η κρέμα κάνουν εκπληκτική δουλειά. Παιδιά, εγώ που αγανακτούσα για να ξεμπερδέψω τα μαλλιά μου, με αυτή τη σειρά έχω σωθεί, την έχω αγαπήσει και αυτό το άρωμά της δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι καταπληκτικό, αλλά μπορεί εσείς να έχετε βρει κάποια άλλη σειρά που να σας αρέσει. Ας πούμε, εγώ στο εμπόριο αγαπούσα πάρα πολύ τη Σοργέντε σαμπουάν, τα οποία χρησιμοποιούσα πριν γνωρίσω αυτή την μάρκα, την Prolonger. Την Prolonger μου τη σύστησε η Σίση, πήρα ένα σαμπουάν, μια μάσκα και την κρέμα τα δοκίμασα, είδα ότι σώθηκα, πραγματικά σώθηκα και τώρα δεν μπορώ να τα αλλάξω με τίποτα, για την ώρα τουλάχιστον, μέχρι να βρω ίσως κάποιο άλλο, δεν γνωρίζω. Οπότε με το που γυρνάτε σπίτι, πολύ καλή ενυδάτωση κλπ. Και αν μπορείτε να αποφύγετε τη θερμότητα, να το κάνετε. Και το επόμενο και τελευταίο βήμα που εγώ σας συμβουλεύω να κάνετε είναι γυρνώντας από τις διακοπές, αφού δεν θα ξαναεκτεθείτε στο αλάτι, σε χλώριο κλπ. Να πάτε στο κομμωτήριό σας, να πάτε στον ειδικό ο οποίος έχει αναλάβει τα δικά σας τα μαλλιά, να κουρευτείτε. Δεν χρειάζεται πολύ. 1-2 δάχτυλα. Μόνο αυτό, αν δηλαδή είσαστε στη διαδικασία που θέλετε να μακρύνετε τα μαλλιά σας. Έτσι λίγο να σας τα καθαρίσει, τίποτα παραπάνω. Και να πάτε στον ειδικό να σας κάνει μια πολύ καλή μάσκα. Να προτιμάτε κομμωτήρια τα οποία εμπιστεύεστε. Να προτιμάτε κομμωτήρια τα οποία είστε 1000% σίγουρες ότι χρησιμοποιούν 100% τα προϊόντα που σας υπόσχονται. Γιατί γενικότερα ακούω πάρα πολλά τριγύρω μου και με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό. Έχω ακούσει περιστατικά ότι μου είπε ότι χρησιμοποίησε την τάδε μάσκα και τελικά μου έβαλαν μαλακτικό. Έλεος όμως, δηλαδή πραγματικά πόσο μπορεί να κοστίζει αυτή η μάσκα και αφού την πληρώνεις στην τελική, γιατί να μην την έχω, γιατί να μην την πάρω αυτή την, την υπηρεσία, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά έχω ακούσει. Μου έχετε περιγράψει πράγματα τα οποία δεν μπορώ να το πιστέψω, πραγματικά σας το λέω. Οπότε, για μένα, καλό είναι γυρνώντας από τις διακοπές, να πάτε να κάνετε 1-2, αν μπορείτε ακόμα και 2, θεραπείες πολύ βαθιάς ενυδάτωσης. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβές, δηλαδή, εγώ έχω κάνει κάποιες θεραπείες έτσι βαθιάς ενυδάτωσης στη ΣΥΣΥ, οι οποίες έχουν εκεί γύρω στα 10 ευρώ. Άμα δεν θέλετε έτσι μετά να κάνετε κάποιο χτένισμα ή κάτι παραπάνω, μπορείτε να τα διαθέσετε αυτά, εάν θέλετε και μπορείτε, εννοείται, ώστε γυρνώντας να ενυδατωθούν τα μαλλιά σε βάθος. Γιατί ό,τι και αν κάναμε εμείς, όσο μάσκα και αν βάλαμε, όσο και αν τα προστατέψαμε, όσο να είναι μια φυδάτωση υπήρξε. Δεν γίνεται στο 100% προστασία, αυτό το γνωρίζετε και το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Θέλω οπωσδήποτε κάτω στα σχόλια να πάτε και εσείς να μας προτείνετε διάφορα tips για να προστατέψουμε τα μαλλιά μας το καλοκαίρι, γιατί μπορεί να μου προτείνετε και εμένα κάτι που εγώ να μην το έχω σκεφτεί, σε κάποια άλλη κοπέλα, οτιδήποτε. Μου δίνετε πάρα πολλές ιδέες και μου αρέσει αυτό που μου δίνετε ιδέες και προσπαθώ κι εγώ να σας δίνω όσο πιο πολλές ιδέες και συμβουλές μπορώ. Και όταν πρόκειται για μαλλιά, ξέρετε ότι εγώ είμαι πρώτη, δεν μπορώ, τρελαίνομαι πάρα πολύ για τα μαλλιά, προσπαθώ να τα φροντίζω όσο μπορώ. Και επίσης θέλω να σας πω ότι προχθές πήγα στην Σίση και έκανα μια θεραπεία κερατίνης, έκανα τη θεραπεία κερατίνης της Amazon. Δεν την έχω ξανακάνει, πρώτη φορά, τη δοκιμάζω, πρώτο λούσι μου έκανα εχθές, αλλά δεν τα στέγνωσα τα μαλλιά, σήμερα τα έκανα απλά λίγο μπουκλίτσες και εννοείται θα σας ενημερώσω, δεν θα σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, αυτά, καλές βουτιές, καλά μακροβούτια, με καλά προστατευμένα μαλλιά. Εννοείται και για το δέρμα έτσι, αντιλιακό φουλ, δεν το συζητώ, βάζετε ειδικά πρόσωπο και παντού, αλλά ειδικά πρόσωπο, μην το ξεχνάτε ακόμα και στην πιο απλή βόλτα, πριν το μακιγιά σας, αντιλιακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά, σας χαιρετώ, σας φιλώ, ελπίζω και εύχομαι να σας βοήθησα και πάλι σας το ξαναλέω, μην ξεχάσετε από κάτω να μου γράψετε σχόλια με τις δικές σας συμβουλές. Φιλάκια!